Ονομάζομαι Μπιτσάκη Τζένι από την Ομοσπονδία Γονέων Κρήτης. Ε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση που μας απευθύνατε σήμερα και ακόμα περισσότερο να σας ευχαριστήσουμε για την ολόπλευρη στήριξη που λάβαμε όλο το προηγούμενο διάστημα από το κόμμα σας στα υπομνήματα που υποβάλαμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς και στο Υπουργείο που παρακολουθήσαμε ότι τα έχετε κάνει αναφορά και αντίστοιχε ερωτήσει, υποστηρίζοντα τα αιτήματα των γονέων, που πραγματικά, κύριε Γενικέ, και σα καλωσορίζουμε που είστε σήμερα εδώ, πραγματικά ζουν μέρε πολύ πρωτόγνωρε και πολύ δύσκολε οι οικογένειε στην ευρύτερη αυτή περιοχή που πλήγησαν από το σεισμό τη 27η Σεπτεμβρίου. Η Ομοσπονδία από πολύ νωρί είναι στο πλάι όλων των οικογενειών. Ξέρετε, οι γονεί. Δεν ζουν μόνο αυτή την αγωνία γιατί οι περισσότεροι μείνανε χωρί το σπίτι τους και πάρα πολλοί από αυτού χωρί τι δουλειέ του και μετρώντα πάρα πολύ μεγάλο κόστο στα μαγαζιά τους, ε, Μετρούν πολλέ πληγέ και στο πώ θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τα ίδια του τα παιδιά. Ξέρετε, ο σεισμό έγινε μια ώρα που τα σχολεία ήταν ανοιχτά, που τα παιδιά έκαναν μάθημα και έζησαν αυτές τις τραγικές στιγμές του σεισμού μαζί με τους δασκάλους τους, μέσα σε κτίρια που άρχισαν να ταρακουνιούνται και που φάνηκε, γιατί τα περισσότερα σχολεία της περιοχής σταμάτησαν να λειτουργούν πια μετά το σεισμό, που φάνηκε ότι μας βρήκε προετοιμαστούς Και εκεί στάθηκε πάρα πολύ η Ομοσπονδία. Γιατί άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε και ο κύριος Δήμαρχος uh, Μινόα Και πραγματικά, εγώ θέλω λίγο να σταθούμε και στο ζήτημα τι κάναμε πριν το σεισμό για να φτάσουμε σήμερα εδώ και να μετράμε τόσα σχολεία κλειστά, τόσα σχολεία διαλυμένα, που δεν ήταν όλα πολύ παλιά. Ανάμεσά τους είναι και κτίρια που είναι πιο σύγχρονα, πιο καινούρια που χρειάστηκε να μείνουν 1.500 μαθητές για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός σχολικής στέγης, κάνοντας μία τηλεκπαίδευση που έχει, αν θέλετε, έχει δοκιμαστεί στην πράξη δύο χρόνια και έχει δημιουργήσει στα παιδιά απίστευτα μαθησιακά κενά. Στην ουσία, δηλαδή, όλο αυτό το καιρό τα παιδιά μας μείνανε τελείως ακάλυπτα ως προς το μορφωτικό κομμάτι, ε, αλλά και πολύ περισσότερο στο ότι έχουν δρομολογηθεί αυτές οι προσωρινές λύσεις των οικίσκων για να φιλοξενήσουν τα παιδιά μέχρι να φτιαχτούν ε, τα ε, σχολεία τους με πολύ αργούς ρυθμούς, με προχειρότητες και χωρίς ακόμα να επαρκούν και να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Δεν είναι δηλαδή, εμεί πιστεύουμε, τυχαίο το γεγονό ότι όλα τα σχολεία του Αρκαλοχωρίου, το δημοτικό του Θραψανού, το γυμνάσιο Λύκειο του Καστελίου είχαν πάρα πολύ σοβαρέ ζημιέ και κρίθηκαν ακατάλληλα. Και μάλιστα μερικά από αυτά, όπω ο ίδιο ο Δήμαρχο μα ενημέρωσε σε σχετική συνάντηση, δεν έχουν ακόμα καμία μελέτη και κανένα χρονοδιάγραμμα αποκατάσταση, ακριβώ λόγω των πολύ σοβαρών ζημιών, όπω το γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, που δεν ξέρουμε αν θα πρέπει ακόμα να κατεδαφιστεί ή να φτιαχτεί, ή το δημοτικό του Θραψανού, που μάλιστα είναι και ένα διατηρητέο ιστορικό κτίριο. Ε, και βέβαια, ανάμεσα σε αυτούς τους 1.500 μαθητές, να πούμε ότι βρίσκονται πάρα πολλοί μαθητές που δοκιμάζονται πάρα πολύ σκληρά στην φάση της ζωής τους να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, προετοιμάζονται δηλαδή να πετύχουν τα όνειρά τους μέσα σε μια κατάσταση Ανασφάλειας, αγωνίας, χωρίς ακόμα να μας έχει δοθεί καμία απάντηση από το Υπουργείο, μόνον ότι υποβάλαμε σχετικά υπομνήματα και εμείς οι γονείς, αλλά και αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί ε, για ε, ποσόστοση των μαθητών αυτών που έχουν πληγεί. Δεν έχουμε ακόμα καμία απάντηση γι' αυτό. Ε, και σίγουρα με, το, με την αγωνία τι θα γίνει στην ουσιαστική και μόνιμη λύση που πρέπει να δοθεί στην αποκατάσταση των σχολείων. Κοιτάξτε, έχει δημιουργηθεί τελευταία, τις τελευταίες μέρες, ένα σοβαρό θέμα σε σχέση με αυτό, που εμάς τους γονείς μας έχει δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα για αυτόν τον τρόπο αποκατάστασης των ζημιών στα, κτίρια, στα σχολικά κτίρια. Και θα αναφερθώ στο παράδειγμα του Καστελίου, όπου δόθηκε ε, χαρτί από την κτή που είναι έτοιμο, αλλά οι γονεί, γνωρίζοντα το κτίριο, έχοντα παρακολουθήσει από κοντά τι εργασίε που έγιναν από του μηχανικού και από του εργολάβου εκεί πέρα, δεν πείθονται ότι έγιναν σωστά οι εργασίε και δεν δέχονται να βάλουν μέσα τα παιδιά του. Παρεπιπτόντω να πω ότι εκεί υπάρχουν 12 ή 15 οικίσκοι, οι οποίοι δεν έχουν λειτουργήσει καθόλου. Δηλαδή τα παιδιά, ενώ είχαν του οικίσκου εκεί, δεν μπήκαν μέσα. και έκαναν τηλεκπαίδευση. Τι έχουμε μέχρι τώρα. Θα σας πω τι έχουμε μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχει και ένα πώς το πω, παιχνίδι εντυπώσεων, θα το πω. Επιτρέψτε μου. Δημοσιοποίησης μιας κατάστασης ότι όλα βαίνουν ομαλά, ότι ε, σιγά σιγά γυρνάμε σε μια κανονικότητα κτλ. Όμω η πραγματικότητα, επιτρέψτε μου να πω το διαψεύδι. Δηλαδή, τι έχουμε μέχρι τώρα. Έχουμε δύο δημοτικά που είναι στο Αρκαλοχώρι σε Εκίσκους σε δύο βάρδιες. Έχουμε ένα δημοτικό στο Θραψανό που έχει ελλείψει. Ένα γυμνάσιο που λειτουργεί και αυτό σε οικίσκου και λύκειο που κάνει τι μισέ ώρε ακριβώ επειδή έχει και αυτό ελλείψει. Ένα ΕΠΑΛ και εδώ θα το τονίσω αυτό, επιτρέψτε μου που δεν έχει καθόλου κίσκου και τα παιδιά στο ΕΠΑΛ δεν κάνουν ούτε εργαστήρια. Κάνουν μια τηλεκπαίδευση και παίρνουν αυτή τη στιγμή απουσίε που δεν έχουν πολλοί από αυτού ούτε καν σπίτι. Δηλαδή πολύ σοβαρά ζητήματα. Έτσι, καμία μέρημνα για σύντηση μέσα στα σχολεία, καμία υποστήριξη ακόμα τη ΓΑΜΑ Λυκείου, τα τμήματα ένταξη χωρί ε, τάξεις και μία απόφαση για συγχώνευση του Δημοτικού Θραψανού μετά από όλο αυτό που έζησε και υποβάθμιση του δηλαδή. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή οι γονείς έχουν έναν δρόμο. Να παλέψουν συντονισμένα και σε αυτό τους καλούμε και αυτή την προσπάθεια κάνουμε να παλέψουμε συντονισμένα στο να μην κάνουμε καμία έκπτωση στα αιτήματά μας, στις διεκδικήσεις μας και από το Κομμουνιστικό Κόμμα ζητάμε αυτή τη στήριξη και βλέπουμε ότι τη λαμβάνουμε και ε, θα συνεχίσουμε στην αγωνιστική μας διεκδίκηση σε ό,τι αξίζει στα παιδιά μας. Ευχαριστώ.